είναι ο Πολυχρόνης Τζορτζάκης. Κατάγεται από τα Χανιά και είναι ο πρώτος κριτικός και ο τέταρτος Έλληνας αθλητής ποδηλασίας δρόμου σε όλη την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός στο Τόκιο. Η ανακούφιση και η ικανοποίηση είναι τεράστια, έτσι, γιατί ήταν μια πρόκριση που κυνηγούσα χρόνια. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται η επιτυχία σου? Πάντα πίστευα στον εαυτό μου. Άμα δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, δεν μπορεί να καταφέρεις τίποτα γενικότερα. Χρειάζεται προσπάθεια, έτσι. Γενικά είχα πείσμα στην καριέρα μου, με πολλή δουλειά και πολλές μέρες, μήνες, εβδομάδες αφοσίωσης και με σωστό σχεδιασμό. Κατάφερα να βγάλω κάτι από αυτό, να καταφέρω κάτι από αυτό. Ο Χανιώτης διεθνής πρωταθλητής, του οποίου το βιογραφικό περιλαμβάνει αμέτρητες διακρίσεις, εδώ και πολλά χρόνια μας κάνει υπερήφανους και κάνει γνωστό το όνομα της Ελλάδας και της Κρήτης στο εξωτερικό. Τι περιλαμβάνει μια καθημερινή μέρα με την προπόνησή σου? Πόσες ώρες τη μέρα προπονείσαι? Πώς ξεκινάς τη μέρα σου? Δεν είναι όλες οι μέρες το ίδιο, αλλά μέσα ώρα, ας πούμε, προπονούμε 3 με 4 ώρες τη μέρα. Κάποιες προπονήσεις είναι και 6-7, άλλες 2 και 3. Ξύπνω κάθε πρωί, όπως όλος ο κόσμος, τρώω ένα καλό πρωινό και προσπαθώ να φύγω κατευθείαν για προπόνηση, να μην χαζομερίσω, που λέμε. Γιατί μετά περνάει η μέρα και έχεις χάσει ένα μεγάλο κομμάτι και δεν έχεις καταφέρει τίποτα. Δεν έχεις κάνει τίποτα. Προσπαθώ δηλαδή να είμαι παραγωγικός όσο πιο νωρίς γίνεται. Φαντάζομαι ότι και η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά σου. Πολύ μεγάλο κομμάτι και σίγουρα παίζει ένα τεράστιο ρόλο. Οπότε πάντα προσπαθούμε στην περίοδο αγώνων να είμαστε με όσο το δυνατό χαμηλότερο βάρος και ταυτόχρονα με την περισσότερη δύναμη. Φαντάζομαι ότι θα έχεις και ημέρες ξεκούρασης. Ρεπό είναι τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Συναντηθήκαμε στο Θέρισο Χανίων σε μια καθημερινή προπόνηση και συζητήσαμε για όλα. Για τον Πολυχρόνη, για την έως τώρα πορεία του, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για τους στόχους του. Παράλληλα όμως όλα αυτά τα χρόνια εξακολουθείς να αγωνίζεσαι στο σωματείο όπως ξεκίνησες, στο σωματείο σου εδώ στα Χανιά, στο Τάλος. Ναι, είναι ένα μεγάλο σωματείο, έτσι. Έχουμε την τύχη εμείς εδώ στα Χανιά να έχουμε από τα πιο οργανωμένα σωματεία στην Ελλάδα. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, γιατί δεν προέρχομαι από μια αθλητική οικογένεια. Δεν έχω κάποιον που να με έχει δώσει το ερέθισμα πέρα από τον αδερφό μου. Οπότε ο Τάλος πήρε λίγο αυτό το ρόλο που λέμε της αθλητικής οικογένειας. Και μεγαλούχησε έτσι ώστε να καταφέρω ό,τι καταφέρει, να φτάσω σε ένα σημείο και από εκεί πέρα να μπορέσω να εξελιχθώ σαν αθλητής. قبل ان ينسل بعد الضغط زورزاكيس بوليغرونيس الذي دخل بتوقيت 4 ساعات و5 دقائق. Αγαθά κόψει τότε, χωρίς προσπάθεια, χωρίς υπομονή και επιμονή, δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα τόσο στην ποδηλασία όσο και σε κάθε κομμάτι της ζωής του κάθε του ανθρώπου, έτσι. Σίγουρα στη ζωή ενός αθλητή υπάρχουν και οι καλές και οι κακές στιγμές. Θα ήθελα, αν συμφωνείς και εσύ, να μοιραστείς μια δύσκολη στιγμή σου μέχρι τώρα, αλλά και την καλύτερη. Αν και νομίζω ότι τη δεύτερη μπορώ λίγο πολύ να τη μαντέψω. Ναι, τη δεύτερη μπορώ να τη μαντέψετε. Σίγουρα είναι η πρόκριση στην Ολυμπιάδα. Η χειρότερη ήταν ο τραυματισμός που είχα πάλι στην προ-Ολυμπιακή χρονιά. Στο τέλος της Ολυμπιακής περίοδου, που δεν μ' άφηνε να διεκδικήσω περισσότερους βαθμούς, έτσι ώστε να σφραγίσω την πρόκριση και τυπικά. Ο Πολυχρόνης, ή Πολ, όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του, ήρθε σε επαφή με το πρώτο του ποδήλατο σε ηλικία 13 ετών. Παρακολούθησε έναν αγώνα όπου συμμετείχε ο αδελφός του Γιώργος, ο οποίος επίσης ήταν πρωταθλητής ποδηλασίας. Θαύμασε το πάθος των αθλητών στο συγκεκριμένο αγώνα. Εκεί ήταν που αποφάσισε ότι αυτό είναι το άθλημα που του ταιριάζει. Υπήρχε η διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων εδώ στα Χανιά και ήταν ο αδελφός μου ο Γιώργος συμμετείχε σε αυτόν τον αγώνα και αποφάσισε και εγώ να πάω να τον δω. Να δω και τον αγώνα και από ό,τι θυμάμαι για την ιστορία είχε βγει και δεύτερος κιόλας. Και εκεί είναι που λίγο ενθουσιάστηκα με το πάθος που έδειχναν οι αθλητές την ώρα του αγώνα. Και παρόλο που δεν ήξερα πάρα πολλά, κατάλαβα
πόσο απαιτητικό άθλημα είναι και αυτό με ενθουσίασε εμένα, γιατί ακριβώς είναι τόσο δύσκολο, με ενθουσίασε αυτό και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου. Γιατί λέω, ίσως να υπάρχει ταλέντο στην οικογένεια, βλέπω στον αδερφό μου και από ό,τι φαίνεται μου βγήκε καλό. Εδώ έχουμε ένα ποδήλατο αγωνιστικό δρόμου, έχει λεπτά λάστιχα, καθώς ο σκοπός του είναι να πηγαίνουμε γρήγορα. Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου ποδηλάτου της εταιρείας Trek είναι αεροδυναμικός. Ο σκοπός είναι να μειώσουμε την αντίσταση, την αεροδυναμική αντίσταση. Μπορούμε να έχουμε τρεις θέσεις οδήγησης, τις μανέτες που λέμε εμείς, μπροστά από το τιμόνι και η χαμηλή θέση, που συνήθως είναι η θέση που δίνει στον κορμό μικρότερη γωνία και μεγαλύτερη άνεση για να αναπτύξουμε ταχύτητα. Το κοντεράκι μας λέει την ταχύτητα, τη διάρκεια, τα υψομετρικά. Φτάσει μέχρι 114 χιλιόμετρα την ώρα. Υπάρχει ένας adapter που κουμπώνει το παπούτσι στο πετάλι και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε καθ' όλη τον κύκλο του πεταλιού, να μπορέσουμε να ασκήσουμε δυνάμεις, έτσι ώστε να παράγουμε περισσότερο έργο και ταυτόχρονα περισσότερη ταχύτητα. Ξεκίνησε τον πρωταθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία. Η πορεία του συνεχώς ανωδική. Ήθελα πολύ να μάθω τι σκέφτεται ένας αθλητής κατά τη διάρκεια των αγώνων. Γενικά η ποδηλασία δρόμου έχει αγώνες μεγάλης διάρκειας. Κάποιοι αγώνες μπορούν να φτάσουν και τις 6 ώρες. Πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά υπάρχουν περιόδοι που δεν έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, ούτε τεχνικά, ούτε από άποψη τακτικής του αγώνα. Εγώ προσωπικά νομίζω τραγουδάω από μέσα μου, έτσι. Συνήθως είναι κάποιο τραγούδι που έχω ακούσει πριν τον αγώνα και μου έχει κολλήσει που λέμε. Εκτός από αυτό, βέβαια, μια καλή συζήτηση με κάποιον αθλητή, όχι τόσο από άποψη ποδηλατικού περιεχομένου και εξω ποδηλατικού, για τη ζωή γενικότερα. Φιλοσοφούμε. Βέβαια, όταν έρθει η ώρα να επικεντρωθούμε στην νίκη του αγώνα, εκεί καθαρίζει το μυαλό και έχουμε μόνο την τακτική στο μυαλό μας. Θυμάσαι ένα αστείο περιστατικό να μας περιγράψεις κατά τη διάρκεια ενός αγώνα? Θυμάμαι ένα περιστατικό, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι αστείο. Εμένα μου φάνηκε, ήμουν εκστασιασμένος. Στη Γαλλία ήταν. Θυμάμαι ότι ήταν ένα κομμάτι της διαδρομής. Ήταν ένα κομμάτι πολύ ολισθηρό. Όλο το γκρουπ γύρω μου να χάνει ολισθηρότητα και να πέφτουν ένας, δύο, τρεις και να περνάω ζικ-ζακ, σαν το φίδι που λέμε, ζικ-ζακ και να μένω όρθιος. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα να μείνω όρθιος. Θυμάμαι μαζί με εμένα είχε μείνει κι άλλος ένας, κοιταζόμαστε και ήταν τόσο μεγάλη. Λες είχαμε κερδίσει τον αγώνα που δεν πέσαμε, είχαν πέσει 30 άτομα και εμείς δεν είχαμε γλιτώσει. Πολύ νωρίς αποφασίζει να ανοίξει τα φτερά του και να κυνηγήσει τα αθλητικά του όνειρα εκτός συνόρων Ελλάδας. Σε ηλικία 23 ετών βρίσκεται στη Γαλλία. Συνεχίζει στην Ασία και στο Βέλγιο. Από μικρός το είχα δει, υπάρχει γενικά μια ανοργανωσιά που λέμε στο αθλητικό κομμάτι εγχώρια. Η αθλητική μετανάστευση στο εξωτερικό ήταν η μονόδρομος με στόχο την περαιτέρω εξέλιξη αγωνιστικά και σε όλα τα επίπεδα. Δεν το μετανιώνω καθώς έτρεξα πάρα πολλούς αγώνες, ανέβασα πάρα πολύ το επίπεδό μου, γνώρισα πάρα πολύ κόσμο, έμαθα μια ξένη γλώσσα και σίγουρα μόνο θετικά μου έδωσε. Αυτό που ελπίζω αργότερα τα παιδιά που οι επόμενες γενιές να μην χρειαστεί να το κάνουν αυτό. Δεν είναι και το πιο εύκολο να αφήσεις το σπίτι σου πίσω και να μεταναστεύσεις στο εξωτερικό για κανέναν. Σίγουρα κάθε εμπειρία διαμορφώνει λίγο το χαρακτήρα μας. Οπότε με άλλαξε και νομίζω προς το θετικό, έτσι εννοείται. Με δυνάμωσε σαν χαρακτήρα. Elle est très sage dans le sens où c'est quelqu'un de très posé, réfléchi. Il s'énerve jamais. C'est vraiment quelqu'un de gentil, de très gentil et de concentré quand il a des objectifs.
il sait où il va en fait et il s'éparpille pas. Είναι ο καλύτερος. Αυτή την περίοδο το πρόγραμμά του περιλαμβάνει καθημερινή προπόνηση, έχοντας στο πλευρό του τον προπονητή του Παναγιώτη Μαρεντάκη και τους δικούς του ανθρώπους. Σώμα, μυαλό, ψυχή. Εσύ σε τι από τα τρία αυτά επενδύεις περισσότερο? Αυτό είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας που λέμε. Πρέπει να καλλιεργείς και τα τρία. Αν έχεις κάποιο δυνατό σώμα, δεν καταφέρνει. Μπορεί να καταφέρεις κάτι. Χρειάζεσαι μια ψυχική και ένα πνευματικό επίπεδο πολύ καλό, έτσι ώστε να μπορέσεις να εξελιχθείς σε όλα τα επίπεδα. Έχεις πρότυπα στη ζωή σου πολυχρόνη? Υπάρχει κάποιο που θα έλεγες ότι σε εμπνέει και ότι λειτουργεί ως πρότυπο σε σένα? Μικρότερος είχα μεγάλους αθλητές, ποδηλασίας κυρίως. Μεγαλώνοντας δεν κρατάω πρότυπα, δηλαδή δεν κοιτάζω φωτογραφίες και λέω θέλω να γίνω σε αυτόν. Έχω το δικό μου πρότυπο και σκέφτομαι εγώ πώς θέλω να γίνω και στοχεύω σε αυτό. Το πρότυπο δηλαδή είναι ο ίδιος μου ο εαυτός μελλοντικά. Αν θα μπορούσες, τι θα ήταν αυτό που θα άλλαζες ποδηλατικά στην Ελλάδα και στην Κρήτη? Αλλά όσον αφορά την ποδηλασία και την ποδηλατική ανάπτυξη του νησιού, νομίζω ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες και τις βλέπω να μην καλλιεργούνται, δηλαδή να μην αξιοποιούνται. Εντάξει, το δικό δίκτυο, το υπαρχιακό οδικό δίκτυο υστερεί πάρα πολύ από την ποιότητα των δρόμων, από τις διαδρομές που δεν έχουν γίνει. Βλέπω ακόμα χωματόδρομους, επειδή έχω ποδηλατήσει σε όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού, υπάρχουν κάποια σημεία που χρειάζονται περισσότερο περιποίηση. Κοιτάξτε, τώρα έχουμε χειμώνα και βλέπετε τι καιρό κάνει. Νομίζω θα μπορούσε πάρα πολύ να αξιοποιηθεί ο αθλητικός τουρισμός με πτήσεις τσάρτερ, να κυνηγήσουμε πτήσεις τσάρτερ στο εξωτερικό, έτσι ώστε να φέρουμε κόσμο όχι μόνο στον ποδηλατό, και στα άλλα αθλήματα να επισκεφθούν νησί και να προπονηθούν. Με σκληρή προσπάθεια χρόνων, με πειθαρχία, με αφοσίωση, με επιμονή, υπομονή και θέληση, κατακτά συνεχώς αξιώσεις στην αγωνιστική ποδηλασία δρόμου. Η ποδηλασία είναι ταυτόχρονα και ομαδικό και ατομικό άθλημα. Δηλαδή, δύσκολα θα κερδίσεις αγώνα χωρίς την υποστήριξη των συναθλητών σου που είσαι στην ίδια ομάδα. Αλλά πάλι μόνο με τη σωμανή ομάδα δεν μπορεί να κερδίσεις. Δηλαδή χρειάζεσαι και ατομικό επίπεδο πολύ ψηλό και την κατάλληλη ομάδα γύρω σου, έτσι ώστε να καταφέρεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά το σημαντικό είναι να επικεντρώνεσαι σε αυτό που έχεις να κάνεις εσύ και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι έρχεται και η εξέλιξη τον ανταγωνισμό, έτσι έρχεται και η βελτίωση του καθενός ατομικά. Κοιτάζουμε να βελτιωθούμε. Ωραία, ο αυτοπροβληματισμός σημαίνει επιτυχίες, σημαίνει νίκες, αλλά ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι είμαστε, να μην χάνουμε το σεβασμό για τον αθλητή μας, για τον ανταγωνιστή μας, ότι είμαστε όλοι ένας κομμάτι ενός αθλήματος, ενός μιας διοργάνωσης και πρέπει όλοι ταυτόχρονα να κοιτάμε να βελτιωθεί το άθλημα γενικότερα και εμείς προσωπικά το ίδιο. Φαντάζομαι ότι η ζωή ενός εφήβου που πρέπει να συνδυάσει πρωταθλητισμό, σχολείο, παρέες, φίλους, προσωπική ζωή θα είναι δύσκολη, δύσκολα διαχειρίσιμη. Για σένα πώς ήταν? Θες να μου περιγράψεις λίγο πώς ήταν η ζωή σου ως έφηβος και θέλω να μου πεις αν νιώθεις ότι στερήθηκες και ότι έκανες θυσίες για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο που είσαι σήμερα? Δεν θα το έλεγα θυσίες, δεν το θεωρώ ότι στερήθηκα, μ' άρεσε που το έκανα, οπότε μ' άρεσε το κομμάτι του προβληματισμού, μ' άρεσε αυτό το κομμάτι ότι έπρεπε να είμαι πειθαρχημένος, να κάνω κάποια πράγματα σωστά, έτσι ώστε να βελτιωθώ στο άθλημά μου. Οπότε για μένα δεν ήταν θυσία, ήταν το αντίθετο. Βέβαια, εντάξει, κάποιες φορές το χειρότερο κομμάτι του προσαρμοσμού είναι ότι κάποιες φορές θέλεις να κάνεις κάποια πράγματα, να ασχοληθείς με κάτι άλλο, ας πούμε, και δεν έχεις χρόνο. Είναι ένας αθλητής που θέτει υψηλούς στόχους και εργάζεται μεθοδικά έως ότου τους υλοποιήσει. Η Ολυμπιάδα ήταν στόχος του από το 2015 και τα κατάφερε. Πότε τη
συμβουλεύεις τώρα τα νέα παιδιά που μπαίνουν τώρα στον πρωταθλητισμό και θέλουν να ασχοληθούν με την ποδηλασία? Να βρουν ένα καλό προπονητή, ένα καλό σωματείο, να ασχοληθούν με το άθλημα αρχικά σαν παιχνίδι, που έτσι πρέπει να είναι, όπως παίρνουν ποδηλατάκι μας, κάνουμε βόλτες, κάνουμε κόλπα κτλ. Ασχοληθείς αρχικά με αυτό το κομμάτι και στη συνέχεια να τρέξουν, να συμμετάσχουν σε κάποιους αγώνες και αν τους αρέσει και αν δουν ότι έχουν ένα ταλέντο και τους γεμίζει, να καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια, γιατί μόνο θετικά θα αποκομίσουν από το άθλημα.